Κύριε Παπά, συγγνώμη για τη διακοπή. Μία μικρή διακοπή να κάνουμε στη συνομιλία μας, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Αρτοπίο, τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Αρτοπίε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε, αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και πόσο δύσκολο αυτό το πρωινό που ξημέρωσε. Πείτε μας, σας παρακαλούμε πολύ, ποια είναι η εικόνα. Η εικόνα ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη, όπου έπρεπε χθες το βράδυ να εκκαινωθεί και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, διότι η πυρκαγιά, βλέποντας τη συμπεριφορά της και αρκετά νωρίς, αποφασίστηκε ότι ουσιαστικά έπρεπε να εκκαινωθούν οι οικισμοί οι οποίοι βρίσκονται στη δυτική πλευρά της Αλεξανδρούπολης, λόγω των καπνών περισσότερο, των μεγάλων ποσοτήτων καπνών, οι οποίοι έβγαιναν από αυτό το πύρινο μέτωπο, το οποίο ουσιαστικά κατέβαινε απειλητικά προς το νοσοκομείο. Βεβαίως, δεν ήταν μόνο κάποιοι βλέπανε ότι μόνο η φωτιά θα μπορούσε να απειλήσει, ήταν πάρα πολύ ο καπνός, ο οποίος ουσιαστικά έβγαινε από αυτό το πύρινο μέτωπο, όπως σας είπα. Και πολύ νωρίς ειδοποίησαμε όλες τις δομές υγείας, ώστε να είναι έτοιμες, να είναι σε φάση εγρήγορης και ετοιμότητας και πραγματικά. 10 παρατέταρτο περίπου το βράδυ ξεκίνησε η εκένωση του νοσοκομείου, διότι διαφορετικά θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά κυρίως προβλήματα οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν μέσα σε αυτές τις δομές υγείας. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε το επιβατικό πλοίο Αδαμάντιος Κοραής ουσιαστικά να μετατραπεί σε ένα πλωτό νοσοκομείο φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων και να ετοιμαστούν να είναι έτοιμες οι δομές υγείας της Κομωτινής και της Ξάνθης, ούτως ώστε και της Θεσσαλονίκης φυσικά, ούτως ώστε να δεχτούν ανθρώπους και έτσι έγινε η κατηγοριοποίηση αυτών των ασθενών ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος το οποίο αντιμετώπιζαν. Και κατευθύνθηκαν στη συνέχεια. Και ασφαλής μεταφορά τους σε αυτά τα ιδρύματα που σας είπα πριν από λίγο. Πόσα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρτοπιέ? Κοιτάξτε, ουσιαστικά το κομμάτι της Αλεξανδρούπολης είναι αυτό που μας απασχόλησε από την πρώτη στιγμή. Υπενθυμίζω εδώ ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου και μέχρι και σήμερα δεν έχει κουπάσει καθόλου αέρας. Έχουμε ρηπές ανέμων στα 7 και στα 8 Μποφόρ σταθερά, το οποίο σημαίνει ότι η πυρκαγιά με την δική της συμπεριφορά ουσιαστικά λόγω του αέρα κατευθύνεται προς το σημείο τα οποία την κατευθύνει ο αέρας. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν απασχοληθεί περισσότερα από 250 πυροσβέστες, 17 εναέρια μέσα είναι από πάνω, η περιφέρεια είναι εκεί με χωματουργικά, ο ελληνικός στρατός, η ελληνική αστυνομία. Όμως, πολλές φορές η δρυμύτητα του φαινομένου είναι τόσο πολύ μεγάλη που ξεπερνάει ακόμα και τις δυνάμεις αυτού του μηχανισμού, του όποιου μηχανισμού, και αυτό βεβαίως είναι μια παγκόσμια παραδοχή, διότι αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Εμείς τι προσπαθούμε, ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής προστασίας του πυροσβεστικού σώματος? Αφενός η κατάσβεση, και όπου αυτό βλέπουμε ότι γίνεται πολύ δύσκολο σαν να γίνει κατορθωτό, προσπαθούμε ουσιαστικά να δώσουμε προτεραιότητα στη διάσωση των πολιτών και γι' αυτό έχουν σταλεί πολλά μηνύματα προς τις περιοχές. Πολλές φορές έχει σταλεί και δεύτερη φορά μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών της Αλεξανδρούπολης, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την σωματική τους ακεραιότητα. Το υπέρτατο αγαθό. Στους κατοίκους των περιοχών εκεί να είναι να το πω έτσι, να εφαρμόσουν τα μηνύματα του 112, διότι είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος στις περιοχές που υπάρχουν πύρινα μέτωπα. Μάλιστα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι και χθες είχαμε δύο εστίες στη Δαδιά, στο δάσος Δαδιάς. Την πρώτη την κατασβέσαμε μέσα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν ένα μισή στρέμμα μέσα στον πυρήνα του δάσους. Εννοείται και στην περιοχή της Λευκύμης, κύριε Αρτοπιέ? Όχι, ήταν πιο δυτικά από τη Λευκύμη. Ναι. Και το άλλο κομμάτι που ξεκίνησε η πυρκαγιά, πάλι μέσα στο δάσος. Γνωρίζουμε όλοι το τι συμβαίνει μέσα σε αυτά τα συμπαγή δάση της Δαδιάς. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περάσματα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να προωθηθούν προς την Αλεξανδρούπολη. Το θέμα είναι ότι όταν ένας άνθρωπος ή οποιοδήποτε ανθρώπινο χέρι κάνει μια ενέργεια τέτοιου είδους, θερμή ενέργεια να το πω έτσι, μέσα σε τέτοια δάση, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά όταν έχει 7 και 8 μποφόρ αέρα, και αυτό συνέβη χθες. Δηλαδή ξεκίνησε μια εστία ουσιαστικά με 7 και 8 μποφόρ, η οποία κατευθύνθηκε προς την Αλεξανδρούπολη λόγω του βορειοανατολικού αέρα, ο οποίος πνέει από την πρώτη στιγμή στην περιοχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει άμεση ανάγκη, κύριε Αρτοπιέ, να εκενωθούν και άλλα νοσοκομεία ή άλλα γυροκομεία τα προσεχή λεπτά της, την προσεχή ώρα?
Σίγουρα δεν ξέρουμε το απόγευμα ή το μεσημέρι τι θα γίνει, αλλά μιλάμε για τα προσεχή λεπτά. Βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν εκεί, με τον επικεφαλής του συμβάντος. Υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση και αναξιολόγηση όλων των πληροφοριών, όλων των δεδομένων αυτής της δύσκολης πυρκαγιάς και πολύ, πολύ, πολύ έγκαιρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό με το 112. Αυτή είναι η σημαντική του λειτουργία, ότι πολύ έγκαιρα ενημερώνει τον κόσμο για οτιδήποτε συμβεί στο επόμενο μισή ώρα, στην επόμενη μία ώρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε, να συνεργαστούμε τώρα όλοι μαζί με τους συμπολίτες μας, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να το πω έτσι. Οι δυνάμεις πυρόδησης της πολιτικής προστασίας μαζί με τους πολίτες, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς. Ναι. Κύριε Αρτοπιέ, κλείνοντας, παρακαλώ, αν θέλετε, μία έτσι σφαιρική ενημέρωση για τη Ροδόπη εκεί. Πώς εξελίσσεται το μέτωπο? Κοιτάξτε, στη Ροδόπη, στην περιοχή του Μίσχου, ναι, τα πράγματα είναι καλύτερα. Κινούνται παράλληλα με την κορυφογραμμή ουσιαστικά τα μέτωπα. Στο Ονίασμο. Πάνε καλά, πάνε καλά, ναι, πάνε καλά. Υπάρχει και φωτιά στον Ασπρόπυργο, κύριε Αρτοπιέ? Βεβαίως, υπάρχει μια ενεργοποίηση της καγιάς στον Ασπρόπυργο και ουσιαστικά προσπαθούμε και εκεί να προσπαθήσουμε να τα απεξέλθουμε επιχειρησιακά. Είναι κοντά στη βιομηχανική ζώνη. Σωστά, εκεί που ήταν χθες, κοντά στο άλλο συμβάν που είχαμε χθες. Και ουσιαστικά προσπαθούμε να ελέγξουμε και αυτό το συμβάν. Έχουν πάει και εκεί οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι νέο μέτωπο, σημερινό? Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε μια καινούργια πυρκαγιά. Γενικά στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη Δυτική Αττική, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, οι οποίες απασχολούν, περιστατικά τα οποία απασχολούν τις δυνάμεις πυρόδεσης. Είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο στον Ασπρόπυργο. Γνωρίζουμε ακριβώς και τις περιοχές που συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι πηγαίνουμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι κάποιοι δηλαδή που συστηματικά κάνουν εργασίες με φλόγα, αυτό μας λέτε, κύριε Αρτοπιέ? Είναι κάποιες ομάδες ανθρώπων οι οποίες κάνουν κάποιες, είτε για να πάρουν κενελάστιχα, είτε για να κάνουν κάποια καύση σε ορισμένα υλικά για να βγάλουν το χαλκό, είτε κάνουν καύση σε κάποιο οικόπεδο που έχει ξηρά χόρτα για να το κάψουν. Αυτές είναι οι περιπτώσεις στατιστικά που αντιμετωπίζουμε σε αυτούς τους χώρους. Μάλιστα. Επιγραμματικά τώρα, κύριε Αρτοπιέ, στη Βιωτία πώς είναι η κατάσταση? Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από την Εύβοια, γιατί είναι μια ευαίσθητη περιοχή η Εύβοια. Ναι, 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 πείτε μας και λοιπόν, για την Εύβοια. Στην Εύβοια μπορούμε να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες. Η πυρκαγιά βρίσκεται εκεί ανάμεσα στη Νέα Αρτάκη και στο Πισώνα, στο βουνό του Πισώνα. Και μπορούμε να πούμε ότι προϊόντος του χρόνου θα πάμε καλύτερα. Αν βοηθηθούμε και λίγο από τους ανέμους, θα πάμε καλύτερα. Δίνουμε μια καλύτερη, μια πιο βελτιωμένη εικόνα εκεί. Στις υπόλοιπες πυρκαγιές και στον Ταρσό και στο πρόδρομο Βιωτίας, οι πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον πρόδρομο Βιωτίας βρίσκονται στη δυτική πλευρά μεταξύ του προδρόμου και της παραλίας Σαράντη. Γίνονται και εκεί ενέργειες. Φανταστείτε ότι στη Βιωτία έχουμε αυτή τη στιγμή δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Στην Κύθνο, λόγω και του πολύ ισχυρού αέρα, η πυρκαγιά κατευθύνθηκε προς τους οικισμούς Πετρούσα και Άγιο Δημήτριο και γίνεται προσπάθεια αποκοπής του μετώπου με τους πυροσβέστες που υπάρχουν εκεί. Αυτά είναι τα μέτωπα ουσιαστικά που μας απασχολούν. Και φυσικά είμαστε σε εγρήγορση για ό,τι άλλο συμβεί, διότι η ημέρα μπροστά είναι. Θα είναι δύσκολη η ημέρα, έτσι. Έχουμε και την πολιτική προστασία που προειδοποιεί. Είναι κατηγορία κινδύνου 5 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε.